Ο Βασιλιά των Θεών είπε τότε και μία σοφή κουβέντα. Το πιο δύστιχο πλάσμα στον κόσμο είναι ο άνθρωπο. Καλώ ήρθατε. Είμαι ο Κωνσταντίνο ή αλλιώς The Mythologist, είμαι αρχαιολόγο και αυτό είναι το 18ο επεισόδιο του επικού podcast του podcast που μέσα από την Ιλιάδα του ομίρου μας μεταφέρει έξω από τα πανύψηλα τείχη της Τρίας, εκεί όπου αχαίοι και τρώες, θνητοί, ήρωες και θεοί, πολεμούν, ερωτεύονται, νικούν ή πεθαίνουν. Το σημερινό επεισόδιο γίνεται με τη βοήθεια της Αιρίνη Ιωάννου, του Απαστόλη Μπαλουμενάκη και του Κώστα Σπύρο από το Patreon. Αν θέλετε κι εσείς να στηρίξετε την προσπάθεια που γίνεται εδώ στο επικό podcast ή στο κανάλι The Mythologist, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τους συνδέσμους που θα βρείτε στην περιγραφή. Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Πάτροκλος αποφάσισε να πάει μέχρι τέλους. Είδε ότι τα πράγματα για τους Αχαιούς είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο που μόνο μία απέλπιδα προσπάθεια θα μπορούσε ίσω να του γλιτώσει από την καταστροφή. Πρέπει να σα πω ότι προσωπικά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα το συγκεκριμένο σχέδιο. Το να φορέσει τα όπλα του πιο ικανού πολεμιστή για να νομίζουν οι υπόλοιποι ότι ξαναγύρισε στη μάχη, δεν σημαίνει ότι όντω ξαναγύρισε και αυτό θα φαινόταν και στι πολεμικέ ικανότητε του Πατρόκλου, οκ, okay, να το πούμε και αυτό, μπορεί να ήταν καλό, αλλά δεν ήταν Αχυλέα. Βέβαια, αυτό που τον έφαγε τον Πάτροκλο δεν ήταν τόσο κάποια αδυναμία στη μάχη, αλλά η συμπεριφορά του και φυσικά η ανάμειξη των θεών. Και αυτοί οι δύο λόγοι είναι επίσης ενδεικτικοί του ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δεν ήταν πολύ πετυχημένο. Και όταν λέω δεν ήταν πετυχημένο, εννοώ για τον ίδιο τον Πάτροκλο, διότι κατά τα άλλα αμήνθηκαν μια χαρά οι Αχαίοι και ο πόλεμος πήρε άλλη τροπή. Ξέρεις δηλαδή ότι σε αυτή τη μάχη ο Δίας είναι με τους εχθρούς. Όπως επίσης ξέρεις ότι και ο Απόλλωνας είναι με τους τρώει και τους προστατεύει συνέχεια. Και παρόλα αυτά, όχι μόνο αποφασίζεις να τους πάρεις φαλάγγι μόνος σου, αλλά διαπράττεις και ύβρι. Και να πω ότι δεν τον είχε προειδοποιήσει ο Αχιλέας, το το είχε πει καθαρά, να μην προχωρήσει για να πάρει την τρία μόνος του. Κάποιο πιο πονηρεμένος από εμένα θα έλεγε ότι δεν έγιναν τυχαία όλα αυτά. Αλλά φυσικά Κάπω πρέπει να προχωρήσει η ιστορία και να προκαλέσει έντονα συναισθήματα στον ακροατή ή τον αναγνώστη, όπω πρέπει εξάλλου να κάνει κάθε έργο τέχνη που σέβεται τον εαυτό του. Στη σημερινή μα ραψοδία, στη ραψοδία Ρο, έχουμε κυριολεκτικά μία μάχη για την τιμή των όπλων. Ξέρετε ήταν πάρα πολύ σημαντικό το τι συνέβαινε στο νεκρό σώμα ενός πολεμιστή όταν έχανε τη ζωή του στη μάχη, όπω επίση και το ποιο θα έπαιρνε τα όπλα του. Φυσικά όλα αυτά στη δική μας περίπτωση είχαν ακόμη μεγαλύτερη σημασία γιατί ο νεκρός πολεμιστής ήταν ο Πάτροκλος και όχι κάποιος τυχαίο και κυρίως γιατί τα όπλα δεν ήταν δικά του αλλά το Αχιλέα. Για να αποτρέψει λοιπόν τους τρώες από το να πάρουν και το σώμα και τα όπλα του Πατρόκλου και του Αχιλέα αντίστοιχα τρέχει γρήγορα ο Μενέλαος για να τα υπερασπιστεί. Γρήγορα φτάνει ο πρώτος διεκδικητής, ο Έφορβος, ο οποίος καυχιέται ότι ήταν εκείνος ο πρώτος που χτύπησε τον Πάτροκλο, οπότε πρέπει αυτός να πάρει τη δόξα. Ας πούμε την αλήθεια σε αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε μάθει όλοι πλέον πιστεύω το τι συμβαίνει σε όσους καφιούνται. Συνήθως πολύ γρήγορα το μετανιώνουν. Και φυσικά το μετάνιωσε και ο Έφορβος, ο οποίος βρέθηκε στη λάθος άκρη του δόρατος του Μενελάου. Και εκεί που όλοι πολεμούσαν για την τιμή των όπλων του Πατρόκλου Παύλα Χιλέα, ο Μενέλαο πάει να πάρει τα όπλα του έφορβου που μόλι είχε σκοτώσει. Λίγη στοχοπροσύλωση του έλειπε του Μενελάου, θα πω εγώ. Θα τα κατάφερνε παρόλα αυτά, αν δεν είχαμε για 528 ή 68η φορά παρέμβαση των Θεών. Και ποιο είναι ο Θεό που φυσικά προστατεύει πάντα του Τρώε, ο Απόλλωνας. Δεν τον αφήνει λοιπόν να τα πάρει τα όπλα του έφορβου, και μάλιστα λέει στον Έκτορα να πάει να αντιμετωπίσει τον Μενέλαο. Ο Μενέλαο, μόλι είδε τον Έκτορα, υποχώρησε. Δεν ήταν ότι τον έπιασε δειλία, αλλά το αποφάσισε πάρα πολύ λογικά, κατόπιν ορίμου σκέψεω. Ο λόγο φυσικά ήταν ένα. Ο Έκτορα ξέραν όλοι ότι στηρίζεται από του Θεού. Όποιο τα έβαζε μαζί του, πέθαινε. Μπράβο στον Μενέλαο, επιτέλου λίγη λογική. Φτάνει λοιπόν ο Έκτορα και αρχίζει να σέρνει το πτώμα του Πατρόκλου, αφού πρώτα πήρε τα όπλα του Αχηλέα. Εκείνη τη στιγμή όμω έρχεται ο Αέρα, ο οποίο δεν δέχεται αυτή την εξέλιξη. Από το ξάφνιασμα ο Έκτορα υποχωρεί και ανεβαίνει στο άρμα του, και ο Αέρα βρίσκει ευκαιρία να καλύψει το σώμα του Πατρόκλου με την τεράστια, σαν πύργο ασπίδα του. Στο σημείο αυτό, στο στρατόπεδο των Τρών, ακολουθεί μια περίεργη παρεξήγηση. Ο Γλάυκος, ο βασιλιά των Λυκείων, στρέφεται εναντίον του Έκτορα, γιατί όπω λέει, ο Έκτορα άφησε το σώμα του νεκρού Σαρπιδόνα στη μοίρα του και έτσι το πήραν οι Αχαίοι. Βέβαια, εμεί ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί είδαμε ότι τον Σαρπιδόνα τον πήραν ο ύπνο και ο θάνατο κατόπιν εντολή του Δία και τον πήγαν στη Λυκία. Ο Έκτορα, στα λόγια του Γλαύκου, δεν απάντησε με κάποια επιχειρήματα. Και γι' αυτό λέω ότι ήταν κάπω περίεργη αυτή η παρεξήγηση. Το μόνο που του είπε είναι ότι, αν θεωρεί πω είναι δηλώ, να δει τώρα τι πρόκειται να κάνει στη μάχη. Φεύγει λοιπόν ο Έκτορα, αλλά δεν πάει στη μάχη κατευθείαν πάει να προλάβει αυτού που μετέφεραν τα όπλα του Αχυλέα μέσα στην πόλη, ώστε να τα φορέσει και να επιστρέψει. Α, ώστε γι' αυτό όλη αυτή η συζήτηση. Τώρα εξηγούνται όλα. Θέλαμε μια αφορμή για να φορέσει ο Έκτορα τα όπλα του Αχυλέα. Τα φορά λοιπόν. Τα φορά. Οκ. Okay. Είναι όμω τόσο καλό όσο ο αχιλέας. Για να δούμε. Η κάμερα σε αυτό το σημείο γυρνά στον Δία, που βλέπει από μακριά τη συγκεκριμένη σκηνή αφού μονολογεί και κάνει ένα τεράστιο spoil για τη συνέχεια της πλοκής που εγώ θα αποκρύψω, αποφασίζει να δώσει για μια ακόμα φορά τεράστια δύναμη στον Έκτορα. Το επόμενο πράγμα που κάνει ο έκτορα είναι πραγματικά πολύ έξυπνο, του βγάζω το καπέλο. Βγάζει έναν λόγο για να εμψυχώσει του συμπολεμιστέ του και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει κάθε καλός αρχηγός, δίνει κίνητρο. Τάζει σε όποιον από αυτούς καταφέρει να πάρει το σώμα του Πατρόκλου τη μισή Λία. Φυσικά ο πλούτος ήταν, είναι και θα είναι κινητήρια δύναμη και έτσι το ηθικό έφτασε στα ύψη και χώθηκαν όλοι στη μάχη. Από την αντίπαλη μεριά ο Αίας ίσως για πρώτη φορά εμφανίζεται τρομαγμένος. Γυρνά στον Μενέλαο και του λέει ότι φοβάται για τη ζωή τους και ότι δεν θα γυρίσουν ζωντανοί από αυτή τη μάχη. Τον συμβουλεύει παράλληλα να κάνει ένα τελευταίο κάλεσμα σε όποιον μπορεί να τους βοηθήσει. Και φυσικά όπως καταλαβαίνετε ακολουθεί μία ακόμα τεράστια μάχη γύρω από το πτώμα του Πατρόπλου. Κυριολεκτικά τραβολογούν το σώμα του και προσπαθούν να το σύρουν ο καθένας προς τη μεριά του. Έας, Μενέλαος, Έκτορας, ένας χαμός, αλλά στο τέλος τη μάχη κερδίζουν οι Αχαίοι. Ο Όμηρος στο σημείο αυτό σχολιάζει ότι ήταν τόσο μανιασμένοι οι Αχαίοι εκείνη τη στιγμή που χωρίς να το ξέρουν θα μπορούσαν να πάρουν ολόκληρη την τρία αν το προσπαθούσαν, ακόμα και αν ο Δίας ήταν αντίθετος με αυτό. Φυσικά όμως ο Απόλλωνας για ακόμα μια φορά είχε άλλα σχέδια. Μεταμορφωμένος, πλησίασε τον Ενία, τον γιο του Αγχίση και τον ενθάρρυνε λέγοντάς του ότι θα έχει τη βοήθεια του Δία. Ο Ενία κατάλαβε ότι του μίλησε κάποιο Θεό και φώναξε αμέσω τον Έκτορα ότι είναι ντροπή να υποχωρήσουν. Έτσι η μάχη συνεχίζεται και είναι και πάλι λησαλέα. Μέσα στη μάχη, παράλληλα, πληροφορούμαστε ότι τα άλογα του Αχυλέα κλαίνε γιατί θρυνούν για τον θάνατο του Πατρόκλου, κάτι το οποίο είναι αναμφίβολα πάρα πολύ συγκινητικό. Βέβαια, δεν ήταν απλά καθημερινά άλογα, αλλά αγέραστα και αθάνατα. Και για το λόγο αυτό, όταν ο Δίας είδε ότι έκλεγαν, λυπήθηκε πολύ. Δεν είναι πολύ αστείο και ταυτόχρονα ενδεικτικό ότι ο Δίας ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τα άλογα παρά για τους ανθρώπους. Όπως και να έχει, ο βασιλιάς των θεών είπε τότε και μία σοφή κουβέντα. Το πιο δύστιχο πλάσμα στον κόσμο είναι ο άνθρωπος. Μεγάλη αλήθεια. Στη συνέχεια τα καθησύχασε τα άλογα, λέγοντά του ότι δεν πρόκειται να καβαλήσει το άρμα του ο Έκτορα, και μάλιστα του έδωσε ορμή και δύναμη να μπουν μέσα στο χάος τη μάχη και να σώσουν τον αυτομέδοντα που βρισκόταν σε μια δύσκολη φάση. Πράγματι, τα άλογα ορμούν και οι τρόποι προσπαθούν να τα πάρουν, αλλά αποτυγχάνουν. Δεν πιστεύω να ξαφνιαστήκατε, το είχε πει ο Δίας. Ο Μενέλαος πάνω στον πανικό του προσεύχεται στην Αθηνά και η θεά κολακεύεται γιατί ο Μενέλαος σκέφτηκε αυτή πρώτη από όλου και τον ανταμείβει με μεγάλη σωματική αλλά και ψυχική δύναμη. Ο Απόλλωνας βέβαια δεν θα το άφηνε ούτε αυτό να περάσει έτσι και εμψύχωσε προφανώς τον Έκτορ. Και ο Απόλλωνας και ο Έκτορας έχουν αρχίσει να με εκνευρίζουν πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο. Ο Δίας και αυτός αποφασίζει ότι οι Αχαιοί τα πήγαιναν πολύ καλά και είπε να τους εμποδίσει ξανά. Σκέπασε τον ήλιο με την ασπίδα του από την ίδια εκεί που βρισκόταν και προκάλεσε καταχνιά, ενώ ταυτόχρονα κατήφθινε τα βέλη και τα δόρατα των τρών στο στόχο και τα αντίστοιχα των αχαιών στην αστοχία. Αλήθεια σας λέω, ο Αίας ήταν τόσο πιεσμένος που δάκρυσε. Δεν άντεξε. Και όμως ο Δίας τον λυπήθηκε και έδιωξε την καταχνιά. Τότε ο Αία παρότρινε τον Μενέλαο να στείλει τον αντίγλωχο να πάει στον Αχηλέα τα κακά μαντάτα για τον Πάτροκλο, όπω και τελικά έγινε. Οι Αχαιοί, με το ζόρι, κατάφεραν με νύχια και με δόντια να πάρουν το νεκρό σώμα του Πατρόκλου και να το επιστρέψουν στα πλοία του. Και έτσι τελειώνει η ραψοδία Ρο. Και όπω καταλαβαίνετε, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε το φω στην άκρη του τούνελ. Τι θα γίνει άραγε όταν ο Αχηλέα μάθει ότι ο Πάτροκλο έχει πεθάνει και μάλιστα φορώντα τα όπλα του. Εγώ μαντεύω ότι η αντίδρασή του θα είναι τρομερή και σύντομα θα τον δούμε να επιστρέφει στο πεδίο τη μάχη. Για ποιο spoil σα μίλησα άραγε προηγουμένω, τι μα είπε ο Δία που δεν σα είπα εγώ για την εξέλιξη του πολέμου. Αν θέλετε να μάθετε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε εδώ, στο επόμενο επεισόδιο του επικού podcast, την επόμενη Παρασκευή. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε μπορείτε επίσης να μας στηρίξετε σε Patreon και Paypal ακολουθώντας τους συνδέσμους που θα βρείτε είτε στην περιγραφή του βίντεο είτε στην περιγραφή όποιας πλατφόρμας επιλέγετε να ακούσετε το επικό podcast. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο και τη ραψοδία πύρο σίγμα εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά.